πότε φαίνεται η διοίκηση και ο Δήμος. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μέσα στη χρήση. Λοιπόν, και όπως το 2014 είναι και ήταν μια επιτυχέστατη για το Δήμο χρήση και διαχείριση, ελπίζουμε και το 2015 με τη μαχητικότητα της διοίκησης του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και όλων των Δημοτικών Συμβούλων, το Περιστέρι και πάλι να βρεθεί δικαιωμένο. Υπόψη ότι τα περιθώρια, όπως προείπα, είναι πολύ πολύ περιορισμένα. Δεν αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αποτελεί το τι θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε διαγωνισμό ονείρων και να δούμε ποιος έχει τα καλύτερα. Έχουμε και εμείς όνειρα, έχουμε και εμείς βλέψεις. Θα πρέπει να σταθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να μας υποδείξει αν έχει, διότι όλοι έχετε μελετήσει τον προϋπολογισμό, πρώτα από πού θα κόψουμε και μετά πού θα προσθέσουμε. Αλλά θα δεχτώ προτάσεις, πρώτα ότι θα μου αφαιρέσεις από εκεί και θα το περάσεις εκεί. Το να αρχίσουμε και να λέμε, το να πούμε στη λογική σου δηλαδή. Είπατε. Να πούμε στη λογική σου. Όχι, δεν θα πείτε στη λογική. Θα πείτε, δεν θα πείτε στη λογική τη δική μου. Προσέχετε. Τι οδηγίες κύριε συνάδελφε, θα έχετε το λόγο να πείτε ό,τι θέλετε. Απλά για να ξέρουμε ότι αυτά που λένε έχουν αφήξει και είναι ρεαλιστικά, σας λέω τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη συνεδρίαση. Ένα Δήμο ο οποίος δεν είναι παντοκράτο, ούτε αυτοδιοικούμενος. Α, αυτοδιοίκηση λέμε, αλλά τελεί υπό αυστηρότατη κηδεμονία. Υπό αυστηρότατη κηδεμονία τελεί αυτή η αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, το αν προσπαθούμε να ανταλλάξουμε, έχω πει πολλάκες, είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε. Καταφέρεται συνεχώς ότι το κράτος μειώνει συνεχώς τις υπερβολικές προς τους Δήμους. Εδώ τελευταία, η συλλογική έκθεση του κύριου Καρδούρεμπη, τελευταία, είναι και αναφέρει για τους Δήμους και ρωτά ότι για το 2015 προβλέπεται μια έκτακτη ειδική υπολόγηση πλέον 150.004.000 ευρώ για την ενίσχυση των Δήμων, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να αποφευχθεί η συσσόρευση απλήρων των υποχρεώσεων. Το αντίστοιχο ποσό για το 2014 ήταν 187.009. Άρα καταρρύπτεται και αυτό που είπατε ότι ο κράτος συνεχώς κόβει από τους Δήμους. Αυτό είναι αυτό που αγαπώ τις προθέσεις. Λοιπόν, ας πάμε παρακάτω. Όπως βλέπουμε, εδώ πρόκειται για έναν... Είπαμε για μια χρονιά, ακολουθεί φιλοσοφία από έλλειψη οράματος της διοίκησης. Και εσείς το παραδεχτήκατε, άλλωστε ότι λέμε στον προπολογισμό αυτό δεν γράφουμε το τι θέλουμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Ίσως είναι ένας προπολογισμός ο οποίος βασίζεται στην κακή διαχείριση, να πω, ότι δεν έχει πάρα να διοίκηση για να κάνει αυτά που υποσχέθηκε στον κόσμο, φτιάξει τα έργα της εταιρείας όπως είπε και αυτό θα το δούμε και παρακάτω. Λοιπόν, βλέπουμε κάτι άλλο ότι στα έσοδά μας μόνο το... στα τοπικά τα οποία είναι 36 εκατομμύρια ότι μόνο ένα 4,6% είναι από ένα ζωτάκι. Μόνο 4,6% είναι έσοδα από το φόρο του Δήμου. Τα υπόλοιπα είναι από επιχορηγήσεις του κράτους. Συνεχίζουμε και παραδεχτήκατε πλέον ότι από ένα ποσό ανεφορέ, όπως είπαμε και πριν, έχετε αδυναμία ύπαρξης και δεν μου απαντήσατε και από ποιο χρονικό διάστημα έρχονται αυτά τα 13 εκατομμύρια. Και όχι μόνο αυτό, παίρνετε τώρα και τον καθένα. Συγγνώμη. Εάν έχετε τις σημειώσεις, να το σεβαστώ. Εάν έχετε τις σημειώσεις και δεν μπορείτε να παρεχθείτε σε αυτό το παλιό, το σέβομαι. Απαντήθηκε νομίζω σαν πέστα. Εντάξει, ας το τελειώσω και μετά δεν θα αφήσετε να πληρώσω. Ας το τελειώσω και μετά το τελειώσω. Κέρδισεστε. Είπαμε ότι χρωστάνε τα λαμπόδια όπως εσείς τα αποκαλέσατε, 13.278.000
και θα μπορείτε να εισπράξετε μόνο 243 χιλιάρια. Αυτό όμως δεν έχετε ποτέ να το πείτε, ούτε βγήκατε και στα προηγούμενα χρόνια να κατηγορήσετε τα λαμόγια που δεν πληρώνουν. Για να δούμε τι είναι τέλος πάντων τα λαμόγια και τι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους έναντι του Δήμου. Συζητάμε σήμερα τον προϋπολογισμό, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που μπορεί να συζητήσει ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θέλουμε να δούμε τον προϋπολογισμό, δεν θα σταθούμε ιδιαίτερα τόσο στους αριθμούς, όσο στο πολιτικό πλαίσιο, κατά τη γνώμη μας, στο οποίο διαμορφώνεται ένας προϋπολογισμός ενός οποιοδήποτε Δήμου και το οποίο είναι τελείως αρνητικό. Καλούμαστε να ψηφίσουμε ή όχι ένα προϋπολογισμό που γίνεται σε ένα πλαίσιο όπου η κοινωνία στενάζει, αδυνατεί να έχει έσοδα και κατά συνέπεια αδυνατεί να συνεισφέρει είτε με τέλη είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Κατά συνέπεια τα έσοδα των Δήμων γενικότερα προβλέπονται μειωμένα και από αυτό το λόγο. Από την άλλη μεριά έχουμε μία ανάλγητη κυβέρνηση η οποία μαζί με την Τρόικα που συγκυβερνούν αυτόν τον τόπο βλέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, όχι αυτοδιοίκηση αλλά ετεροδιοίκηση, θέλει να ελέγχει τα πάντα, ελέγχει και την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε το παρατηρητήριο, ένα θεσμό που ελέγχει άμεσα την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι μια μικρή τρόικα πάνω από το κεφάλι, πάνω από το σβέρκο της τοπικής αυτοδιοίκησης και καλύτερα λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση να ανταπεξέλθει μέσα από τόσο αυτές συνθήκες. Με συγκεκριμένα στοιχεία, αν μιλήσουμε, θα πούμε 65% κάτω η ΚΑΠ από το 2009 μέχρι σήμερα, η ΣΑΤΑ αντιστοίχως περίπου στο 20% οι στοχευμένες επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι οποίες αφορούν στοχευμένα συγκεκριμένα πράγματα, να φτιαχτούν κάποιοι βρεφονιδιακοί σταθμοί, να επισκευαστούν για τα σχολεία, να βοηθηθούν αν έχουν κάποια προβλήματα κτλ. Έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Κατά συνέπεια, το πλαίσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο και κατανοούμε πόσο δύσκολο είναι να φτιαχτεί ένας προϋπολογισμός. Όμως από την άλλη μεριά, βλέπουμε και τη διοίκηση να υποτάσσεται στις συνθήκες, να μην έχει ποτέ διεκδικήσει κάτι για το Δήμο πέραν του προϋπολογισμού και εγώ δεν θα έλεγα να γίνει ο προϋπολογισμός διεκδικητικός γιατί κάτι τέτοιο ο κ. Σταυρούλας απριόριτο απέκλεισε λόγω του θεσμικού πλαισίου που υπάρχει που πρέπει να είμαστε περιορισμένοι και ελεγχόμαστε γι' αυτό. Ωστόσο, ένας προϋπολογισμός, ακόμη και αν περιλαμβάνει κονδύλια τα οποία αν θέλετε επιβάλλονται από τις συνθήκες να είναι έτσι, μπορεί να ανατραπεί στην πράξη με διεκδικήσεις που μπορεί να κάνει ο Δήμος, διεκδικήσεις που ποτέ δεν έχει κάνει. Εκείνο που θα ήθελα να θίξω περισσότερο είναι ότι εμείς είμαστε υπέρ ενός συμμετοχικού προϋπολογισμού όπου οι κάτοικοι, οι δημότες έχουν λόγο. Είπατε κύριε Δήμαρχε προεκλογικά ότι αυτή η πενταετία θα είναι πενταετία των γειτονιών. Πώς εκφράζεται αυτό μέσω του προϋπολογισμού ότι είναι πενταετία των γειτονιών? Κάνατε κάποια γενική συνέλευση στις γειτονιές? Πήρατε υπόψη τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων, τι λένε για τις γειτονιές τους? Κατανείματε κάποια κονδύλια μέσω του προϋπολογισμού για τις γειτονιές, ούτως ώστε οι ίδιοι κάτοικοι να δουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους ποια είναι τα προβλήματά τους και να κάνουν ένα επιμέρους πρόγραμμα? Πώς συντάχθηκε λοιπόν αυτός ο προϋπολογισμός? Συντάχθηκε εγκεφαλικά επειδή πρέπει να κάνουμε κάποιες αναπλάσεις, να δείξουμε στους δημότες ότι κάνουμε έργα? Τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά? Για τα ανταλλακτικά του Δήμου, των συνεργείων του Δήμου κτλ. Και για επισκευές, ξοδεύονται ένα σωρό κονδύλια. Κάνατε κάποια προσπάθεια να δημιουργήσετε μια δική μας αποθήκη, ένα δικό μας συνεργείο, αφού είμαστε τόσο μεγάλος Δήμος και υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Η απάντηση είναι όχι. Να πω ότι διάκουσα τους δύο επικεφαλής και τον κύριο Λέσσα και τον κύριο Κουλιουτζούμα. Πραγματικά δέχομαι ότι ο συνετός λόγος του κύριου Κουλιουτζή έτσι
πατάει στην πραγματικότητα, πες, φτάνει στο σημείο να πούμε ότι όλη η Ελλάδα ξέρει ότι η αυτοδιοίκηση στραγγαλίζεται τα τελευταία χρόνια. Ακούσαμε από τον επικεφαλή της Σωματικής Αντιπολίτευσης να λέει για το χαρτούβελο ότι μας έδωσε λεφτά τόσο ότι θα μας δώσει άλλα τόσα το 15. Βέβαια εγώ απαντώ ότι το 15 θα του πουλήσουμε το μαντήλι του κύριου χαρτούβελου. Και δεν θα πάρουμε τίποτα. Σας παρακαλώ, σας άκουσα να προσέξω. Δεν σας άκουσα να προσέξω. Σας άκουσα. Φαντάζομαι ότι είσαστε ο μοναδικός αυτοδιοικητικός στην Ελλάδα που λέτε ότι η αυτοδιοίκηση έχει χρήματα. Τώρα τι με το χαρτούβελο είσαστε. Πού να καταλάβετε το χαρτούβελο. Αν θα ξέρεις εσύ που αγγίζεις. Φαντάζομαι ότι είσαι ο μοναδικός αυτοδιοικητικός στην Ελλάδα, στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή λέει ότι η αυτοδιοίκηση, παιδιά, η αυτοδιοίκηση πήρε και χρήματα από το 14, ας είναι καλά ο Χαρδούβελες και θα σας δώσει και άλλα 15. Και άλλα δώσει από το 15. Το 15 σας θα του κουνήσουμε το μαντήλι του κύριου Χαρδούβελη, ενδεχομένως προσλήψη για σας. Προσπάθησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, εκπροσωπώντας την διοίκηση, εδώ είναι το φίλο μου προσωπικά στον κύριο Σταυρούλια, με οδηγίες προς ναυτιλωμένους να μας πει τι. Έχουμε αυτόν τον προϋπολογισμό, έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα, για να δώσω κάπου αλλού παραπάνω πρέπει να μου πείτε από πού θα τα βγάλω. Και αυτό το βάφτισε ο κύριος Σταυρούλιας, ο αγαπητός κατά τα άλλα αξιότιμος κύριος Σταυρούλιας, ρεαλισμό. Τη λέξη ρεαλισμός, κύριοι της διοίκησης και κυρίες, επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς το βλέπουμε τη λέξη αυτή από άλλη οπτική γωνία. Αρεαλιστικά λοιπόν, μιλώντας τη δικιά μου τη γλώσσα, τη γλώσσα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, θα σας πω ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι προϋπολογισμός φτώχειας, εξαθλίωσης, είναι στα μέτρα της συγκυβέρνησης, κόβεται και ράβεται το παρόν και το μέλλον του λαού του Περιστεριού, στα μέτρα του κεφαλαίου. Αυτά λέει η συγκυβέρνηση, αυτά εφαρμόζεται. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Τα νούμερα, αναφέρθηκε και κάποια από τους άλλους αξιότιμους κύριους, τέλος πάντων της αντιπολίτευσης, Μίζωνος και Ελλάσσονος. Τα νούμερα, λέμε εμείς, καταγράφουν ψυχρά τη ραγδαία χειροτέρευση της θέσης του λαού. Ήταν αποκαλυπτική και η τοποθέτηση του Δημάρχου Οικονομικού, θα πω πιο κάτω. Με το προϋπολογισμό αυτό, κράτος και δήμος λαιλατούν το λειψό, ακόμα και το ανύπαρκτο λαϊκό εισόδημα. Ο προϋπολογισμός του Δήμου και της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι αυτός που είναι φέτος, 80.200.000.200.0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 00.
Ωραία, παιδιά, ροπάτε. Αυτό που είναι όμως είναι αντιλαϊκός, γιατί στα τακτικά έξοδα των 80-200, 80 εκατομμυρίων κλπ. Ήδη 36,5 εκατομμύρια ευρώ συμβάλλει μόνο ο λαός, είτε άμεσα, 17.800 περίπου βλέπετε τέλη φόροι, εισφορές, παράβολα, πρόστιμα κλπ. Είτε έμεσα μέσω των ΚΑΠ 18.500.000 ευρώ. Χρήματα δηλαδή, κοντά στα 37 εκατομμύρια ευρώ που είναι δικά του, από τη φορολογική του καταλήστευση, φόροι εισοδήματος, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, χαράτσια, παράβολα κλπ. Που επιβάλλει το κράτος στο λόγο. Φανταστείτε ένα δημότη σας, κύριε Δημάρχε, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση δουλεύει αυτός και η γυναίκα του από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα, ο οποίος πληρώνει φόρους, έμφυα, έκτακτη σφορά, εισφορά αλληλεγγύης στο κράτος. Πληρώνει δημοτικά τέλη και χαράτσια στο τοπικό κράτος, τα οποία αναλογικά
όσον αφορά την ίδια τη ζωή, αυξάνονται κάθε μήνα και κάθε χρόνο που περνάει. Και αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να πάει το παιδί του στον παιδικό σταθμό για να μπορεί να δουλεύει αυτός και η γυναίκα του για να μπορούν να ζήσουμε, του Δήμου το παιδικό σταθμό. Αν το παιδί μεγαλώσει λίγο, θα θέλει να το πάει και στο κολυμπητήριο ή θα θέλει να το πάει στο δημοτικό οδείο. Και εκεί θα πρέπει να ξαναπληρώσει αυτός ο ίδιος άνθρωπος. Οι υπηρεσίες τις οποίες τις έχει πληρώσει δύο φορές με τους φόρους και τα χαράτσια και στο κεντρικό κράτος και στο τοπικό κράτος Δήμο, θα πρέπει να τις ξαναπληρώσει. Και στο παιδικό σταθμό μάλιστα, εκτός από τα τροφεία, θα πρέπει να πληρώσει και τέταρτη φορά. Γιατί στους περισσότερους παιδικούς σταθμούς, ό,τι υπάρχει μέσα, άμα δεν το ξέρετε, από έπιπλα, από βιβλία, από παιχνίδια, από οτιδήποτε, είναι αυτά που έχουν πληρώσει οι ίδιοι γονείς των παιδιών. Αυτή είναι η κατάσταση με μία λέξη. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο κύριος Αντιδήμαρχος και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο αρμόδιος, ο κύριος Σταρκούλιας, και στο προηγούμενο για τεχνικά έργα, είπε μερικές αλήθειες, τις οποίες εμείς προσυπογράφουμε. Είπε πόσο ασφιχτική είναι η κατάσταση από το μαύρο μέτωπο κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που έχει διαμορφώσει το θεσμικό και οικονομικό ασφιχτικό αυτό πλαίσιο και των εθελόντων κυβερνήσεων που το υπηρετούν. Αυτό ουσιαστικά είπε. Και είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κιχ, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το πλαίσιο, εκεί μέσα θα κινηθούμε και πείτε μου από πού να κόψω. Παρένθεση. Εμείς έχουμε σηκώσει το γάντι και έχουμε πει από πού να κόψετε. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Έχουμε πει να κόψετε τα έργα βιτρίνας. Και το έχουμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, που είχαμε κάνει για τις πλημμύρες και είχαμε δώσει και συγκεκριμένα παραδείγματα. Κλείνω την παρένθεση. Υπάρχει άλλος τρόπος έξω από αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο, κύριε Σταυρούλια, κύριε Παχατουρίδη, κύριε Πρόεδρε? Δύο παραδείγματα δημάρχων, ο ένας είναι εδώ δίπλα, ο άλλος είναι μακριά, αλλά είναι και οι δύο μας στην καρδιά μας. Ο φίλος και συνάδελφος υγειονομικός Μιχάλης ο Σελέκος στο Χαϊδάρι, τα κατάργησε τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε της Φιλανθρωπίας, της Αλληλεγγύης και της Συλλογής Τροφίμων, να το κάνετε κι εσείς. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Ο άλλος, ο αδελφικός φίλος και συνάδελφος, ο Παύλος ο Πολάκης στα Σφακιά της Κρήτης, θα καταθέσει ενηματικό προϋπολογισμό και θα γράψει στα παλιά του τα παπούτσια και το Κίκα και το Ξεκίκα και το Σαμαρά και το Μητσοτάκι και το Φούχτε. Κάνε το κι εσείς, κύριε Δήμαρχε, της Φιλανθρωπίας και της Αλληλεγγύης. Ορίστε, σας το επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο. Και όμως άνοιξε παράθυρο και σας το επιτρέπει. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σας την καταθέσαμε στα πρακτικά. Δεν είναι δεσμευτικό το παρατηρητήριο για τους Δήμους. Είναι μόνο συμβουλευτικό. Ορίστε, εφαρμόστε το. Τα που διαχειριζόμεθα εμέσως ή αμέσως είναι του λαού του Περιστεριού. Γνωρίζουμε πολύ καλά, κύριε Τουπλαλέξη, ότι η δικά μας λεφτά είναι φόροι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα ανταποδοτικά δικά μας λεφτά είναι. Προσπαθούμε και έχουμε προσπαθήσει και τα χειριζόμαστε, νομίζω, αξιοπρεπέστατα. Όλη η διοίκηση, και θα ήθελα λίγο λοιπόν από τον συνάδελφο να πάρει πίσω αυτό που είπε στην τοποθέτησή του, αν έχει διαβάσει η διοίκηση τον προϋπολογισμό. Έχει μελετήσει όλη η διοίκηση, έχει ασχοληθεί όλη η διοίκηση, έχει καταθέσει όλη η διοίκηση, ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί τις απόψεις, τις προτάσεις για να διαχειριστούμε αυτό που μπορούμε μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Δεν μπορεί να δώσει προϋπολογισμό ο οποίος να μην είναι τα ανταποδοτικά ίσως κερδισμένα, έσοδα μείον έξοδα. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση δε. Συζητάμε 4 ώρες περίπου τον προϋπολογισμό και άκουσα και αυτό ότι είπε ο αντιδήμαρχος ότι είπε ένα πλασματικό προϋπολογισμό. Θεωρώ, κύριε, ότι ο Δήμος με το πρόγραμμα το τεχνικό που κατάθεσε την περασμένη εβδομάδα αποδεδειγμένα θα τοποθετήσει στις γειτονιές του Περιστερίου 5.800.000. Είναι το τεχνικό πρόγραμμα που ενεγράφει. Οι διεκδικήσεις του Δήμου, που εκεί φαίνονται οι μάχες,
είναι για το Δήμο Περιστερίου 23,5 εκατομμύρια μόνο σε έργα χώρια τα συγχρηματοδοτούμενα, χώρια τα επιδοτούμενα και κάπου έχουμε μπερδευτεί. Όταν λέμε ότι θα πάρουμε ένα πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ, δεν μπορούμε να το γράψουμε. Όταν λέμε ότι κάποιος φιλότιμος θα πει ότι δήμαρχε διοίκηση πάρει 5.000, δεν μπορώ να το προβλέψω. Άλλα μπορώ να προβλέψω και άλλα κάνω. Κάνω ακριβώς αυτό που δυστυχώς ή ευτυχώς το θέλω και δεν το θέλω. Είμαι ταχνούριος να υπηρετήσω την νομιμότητα και τη διαχείριση των χρημάτων των περιστεριωτών. Θα ήθελα πάρα πολύ κι εγώ να μην πληρώνουν τροφία. Θα ήθελα πάρα πολύ κι εγώ να πληρώνουμε πετρέλαιο εμείς. Ξέρετε κύριοι, ότι ο Δήμος Περιστερίου είναι ο μόνος Δήμος από τους ελάχιστους, θα έλεγα όχι μόνος, που με διακριτικό τρόπο έχει χρηματοδοτήσει τα σχολεία. Παράτυπα. Παράτυπα. Τα έχει χρηματοδοτήσει. Ξέρετε τι θυσίες κάνουμε και τι αγώνα κάνουμε κάθε μέρα. Να πάρουμε από εδώ που περίσσεψαν λίγα να τα δώσουμε εκεί. Εμείς ξέρουμε ότι έλειπαν. Και εδώ ξέρουμε που λείπουν. Και εδώ ξέρουμε που λείπουν. Δεν καμαρώνουμε για αυτό που φέραμε, δεν καμαρώνουμε για ένα προϋπολογισμό ο οποίος, προσέξτε, έχει συρρυκνωθεί σε πραγματικό νούμερο στα 48 εκατομμύρια. Αυτό είπα εγώ, πλάσμα κύριε. Είπα ότι δεν είναι πραγματικό νούμερο το δάνειο, δεν είναι πραγματικό τα 13 εκατομμύρια, όπως δεν είναι και τα 7 εκατομμύρια που πληρώνουν στα ταμεία. Δεν είναι. Από τα 80 λοιπόν, αν αφαιρέσω 14 και 13, 27 και 6, 33, αυτό είναι πλάσμα. Και το λέω. Αυτό είπα κύριε εγώ. Ότι αναγκάζεσαι όμως να ακολουθήσεις μια πεπατημένη. Αναγκάζεσαι να ακολουθήσεις μια πεπατημένη. Και αφού ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και μπει σε εκτέλεση, πρέπει η διοίκηση και όλοι μαζί να σηκώσουμε τα μανίκια, να διεκδικήσουμε όπως διεκδικούμε κάθε χρονιά, κάθε φορά, με απόλυτη επιτυχία, με μεγάλη επιτυχία και χωρίς να στερήσουμε τις βασικές δομές της πόλης, νομίζω ότι λειτουργήσαμε, αλλά με πλεονασματικό ισολογισμό. Μην έρχεσαι κύριε Ζούτσο και μου λέτε κατέβασε ενηματικό προϋπολογισμό, δηλαδή χρέος. Πες μου, πού θα τα βρω. Ποιος θα μου πληρώσει τους προμηθευτές. Ποιος θα μου πληρώσει τους εργαζόμενους. Δεν γίνεται, δεν στέκουν αυτά. Αυτά νομίζω εγώ είναι λεονταρισμοί, δηλαδή χωρίς αντίκτυπα. Μην το ψηφίσετε. Ο κύριος Σταυρουλιάς. Ναι. Κυρία Τσιώτα. Ναι, και στα δύο θέματα. Κύριε Τίτλος, ναι. Κύριε Βαρουγιά, ναι. Κύριε Αλέκα, ναι. Κύριε Τσιώτα, ναι. Κύριε Ζωφίδη. Γιατί δεν το διάβασα τον υπολογισμό. Σκέφτομαι. Ναι, και κύριε Ζωφίδη, ο κύριος Γεκλαμάνος, ναι. Κύριε Κασιοδίδη. Κύριε Λαγκέ, ναι. Ο Αχιλέας Τερεφνέζη, κύριος Στάτσης, ο κύριος Παθηκτός, 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 ο κύριος Καλιάφας, ο κύριος Μπουρίνας, όχι, ο κύριος Πλέσης, όχι, ο κύριος Δημητρίου, όχι, έλεγα 17 που έκανε, εδώ αφήστηκες. Ο κύριος Μιμουτζής, όχι, ο κύριος Παθηκτός, όχι σε όλα. Κύριε Μεσημίλιο, όχι. Ο κύριος Ζωτουσέκη, για να σας πούνε όχι. Ο κύριος Παπαγγελά, όχι. Ο κύριος Βούσιμος, όχι. Ο κύριος Ζωτουσέκη, ο κύριος Αγανέλης, όχι. Ο κύριος Ζωτουσέκη, ο γραφέα Αθήνας, πρόεδρος, ναι. Με 22 θετικές. Με 22 θετικές, τα δύο θέματα συγκίνητα όσο σύγκρισα.